παστάσεις. Και φέτος η Πινελόπη, ξεχάστε τα μέχρι πέρσι άντρες έτοιμους για όλα χορευτικά και χαμός. Έτσι, μπράβο. Τώρα φέτος πάμε σε άλλες καταστάσεις. Τελείως. Στην κατάστασή σου δεν θα ήσουν ούτε για χορευτικά ούτε για πολλά. Όχι. Πολλά. Α, να, πρόβες. Πάρα πολύ ωραία. Για πες μου λοιπόν. Λοιπόν, καταρχάς εγώ ήταν να κάνω δύο παραστάσεις φέτος στα Αθηναϊκά Θέατρα. Η πρώτη ακυρώθηκε. Δυστυχώς έπρεπε να αποχωρήσω λόγω εγκυμοσύνης, γιατί ήταν και αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Αλλά την Ψαρόσουπα δεν θα μπορούσα ποτέ να την ακυρώσω και. Γιατί όλο αυτό έχει προσαρμοστεί στην εγκυμοσύνη μου. Δηλαδή, είναι μια οικογενειακή κατάσταση, είναι σαν να είμαι στο σπίτι μου, με βοηθάνε πάρα πολύ. Από ό,τι έχω μάθει, δεν έχει ξανασυμβεί κιόλας κάτι ανάλογο. Ελληνίδα ηθοποιός να παίζει σε τόσο προχωρημένη εγκυμοσύνη. Και πόσο μάλιστα εγώ ξεκίνησα πρόβες και στον τέταρτο μήνα. Πόσο είσαι τώρα, ρε παιδί μου, έχεις μπερδέψει. 5 και κάτι. Μπράβο. Είσαι στον έκτο, δηλαδή. Όχι ακόμα. Άμα είσαι 5 και κάτι, είσαι στον έκτο. Ναι, προχωράω προς τα εκεί. Και τέλος πάντων, ξεκινάω μια παράσταση. Στην ουσία θα ξεκινήσω στον έκτο μήνα. Οπότε τραγουδάω πολύ, χορεύω λίγο. Δεν έχω πάρα πολλές κινήσεις. Με προσέχουν, όπως βλέπεις, πολύ. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή την ιστορία, γιατί νομίζω και το παιδί όταν θα γεννηθεί θα τα ξέρει ήδη αυτά τα τραγούδια. Mm. Και η συγκυρία είναι πολύ, πολύ ωραία και συγκινητική, γιατί με σκηνοθετεί η δασκάλα μου από το θέατρο.